Καλησπέρα. 5η 26 Μαρτίου 2020 και επιστρέφουμε στα καθιερωμένα μας vlogs, δηλαδή από απόψε και μετά και πρωί και βράδυ θα κάνω τα vlogs τα οποία περιμένουν από καιρό να γίνουν επιστολές. Η απόψη είναι η επιστολή έχει τίτλο «Έρωτας ή κοροϊδία». Καλημέρα αγαπημένη μου Θέκλα. Καλησπέρα. Κάνω βράδυ το vlog. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας προσφέρεις μέσα από τα βίντεο ...και τη βοήθεια που δίνεις σε όλους μας. Παρακαλώ. Σου γράφω για ένα θέμα που με ταλαιπωρεί εδώ και ένα χρόνο. Είμαι 40 χρόνων, παντρεμένη, με παιδιά, σε ένα γάμο που συνεχώς καταραίει. Έχουμε μιλήσει για χωρισμό πάνω από 10 φορές, αλλά όλο μένουμε μαζί. Πριν ένα χρόνο, του ξαναείπα για πολλωστή φορά το πόσο μόνη και παραμελημένη νιώθω συναισθηματικά... Το παραδέχτηκε, αλλά είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι σημαίνει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ απελπισμένη στράφηκα σε έναν παλιό έρωτα 20 χρόνια πίσω. Πήγαινα στα σίγουρα. Με αυτόν είχαμε ζήσει στα 20 μας ένα φλογερό ειδήλιο, χωρίς να υπάρξει τότε σεξουαλική επαφή, αλλά το συναισθηματικό μεταξύ μας και το ερωτικό κομμάτι ήταν μοναδικό. Ανταποκρίθηκε αμέσως, μόλις είχε χωρίσει από το γάμο του και λες και τον πέτυχα στην κατάλληλη στιγμή. 20 χρόνια μετά, κάτι μου λέει πως και να μην είχε χωρίσει από το γάμο του, πάλι στην κατάλληλη στιγμή θα τον πετύχαινε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, έχω διαβάσει το mail εγώ, κάνω spoiler, αλλά, κάνω spoiler δεν σας χαλάω το, την συνέχεια, την πλοκή της ιστορίας, αυτός το νομίζω είναι πάντοτε έτοιμος για περιπέτειες χωρίς να έχουμε καθόλου επικοινωνήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αρχίσαμε να μιλάμε γραπτός και τηλεφωνικός και το πάθος φάνηκε από τις πρώτες γραμμές που γράψαμε. Ήταν εκεί και μας περίμενε όλα αυτά τα χρόνια. Μετά από λίγες μέρες βρεθήκαμε από κοντά. Το ερωτικό και συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ μας ήταν απίστευτο. Λες και δεν είχε περάσει ούτε μια μέρα. Μου μιλούσε και μου συμπεριφερόταν απίστευτα. Ήταν σαν να ξαναζούσα την νιώτη μου, τον μεγάλο μου έρωτα, τον απόλυτο έρωτα. Μου έγραφε όλες τις ώρες της μέρας και μου έστελνε απίστευτα λόγια, στίχους, τραγούδια, αφιερώσεις, ζούσα μόνο για αυτόν. Έλειωνα στα λόγια του και περίμενα με αγωνία την επόμενη φορά που θα τον ξανασυναντούσα. Κάναμε σαν 15 δεκαπεντάχρονα, ένα απίστευτο συνέστημα. Ό,τι μου έλειπε όλα αυτά τα χρόνια, αυτός ο άνθρωπος μου το έδινε με το παραπάνω. Ποτέ κανεί δεν μου είχε δείξει τόσα συναισθήματα και τόσο ερωτισμό. Να σε ρωτήσω, αυτό πριν 20 χρόνια ο ίδιο δεν σου είχε δείξει τόσα συναισθήματα και τόσο ερωτισμό. Αφού με αυτόν είχε ιδίλειο και πριν 20 χρόνια. Ή μήπω επειδή παρέμεινε σε ένα νεκρό γάμο, ξέχασε, ξέχασε πώ είναι να είναι κάποιο ζωντανό, και απλώ αυτή η φαντασίωση σου υπενθύμησε τι σημαίνει να είσαι ζωντανό σου το συναντούσα κρυφά, δεν ένιωθε ενοχέ για τον σύζυγο. Μέσα σε αυτή την περίοδο μιλήσαμε ξεκάθαρα πια με τον σύζυγο και για χωρισμό. Hm. Εγώ αναρωτιόμουν αν με κατευθύνει αυτός ο παρά... και αυτό ο παράφορο έρωτα για τον άλλον μέσα σε αυτή την απόφαση, που ενώ παλιά δεν μπορούσα να πάρω, τώρα την έπαιρνα με ευκολία. Σαφώ. Παρόλη την τρέλα και τον έρωτα, ήθελα να σκεφτώ ψύχρεμα και να μην λειτουργήσω παρορμητικά. Μέχρι τώρα δεν έχεις κάνει σεξ μαζί του. Όσο περνούσε ο καιρός το πάθος φούντενε, φούντωνε και με πίεζε να κάνουμε σεξ αλλά εγώ κάπου κόλλαγα. Τον κάτι instinct σου σε προειδοποιούσε προφανώς. Εκεί μου έβγαινε κάπου σινοχή. Φυσικά έλεγε ότι θα περιμένει όταν νιώσω έτοιμη και Κάποια στιγμή, μέσα από τι συζητήσει μα, άρχισα να ακούω τι περιπέτειε του όλα αυτά τα χρόνια με τι γυναίκε που πέρασαν από τη ζωή του και σε όλε μα σε όλε είχε πιστήσει. Ωραίο τύπο και λεπούρι. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένω ότι και να μην τον έβρισκε φρεσκοχωρισμένο πάλι θα ήταν έτοιμο για όλα. Ακόμα και στη γυναίκα του. Άρχισα να σκέφτομαι ότι παρόλη την κάψα που ένιωθα γι' αυτόν, μήπω αν τα τίναζε όλα στον αέρα και έμενα τελικά μαζί του, θα με κεράτουνε και μένα. Το μόνο σίγουρο. Εκεί σκάλωσα πολύ και ενώ τον έβλεπα και μέσα στα μέλια, δεν προχωρούσα στο σεξ μαζί του. Φαντάζομαι τα μόνο. Όλη η ιστορία κράτησε δύο μήνε και ξαφνικά ένα βράδυ τελείωσαν όλα απότομα όσο απότομα είχαν ξεκινήσει. Του έκανε ένα παράπονο ότι δεν μου είπε να βρεθούμε μια μέρα που μπορούσαμε και οι δυο και τότε άρχισε να φωνάζει, να χτυπιέται από το τηλέφωνο, να λέει ότι δεν θα επιβεβαιώνει τα συναισθήματα του συνέχεια για μένα και ότι ας βγάλω ό,τι συμπεράσματα θέλω από τη συμπεριφορά του, μάλιστα. Κλείσαμε το τηλέφωνο λέγοντας καληνύχτα και δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ. Δεν ξαναέστειλε ποτέ τίποτα. Αναμενόμενο. Μου είχε εντάξει τον ουρανό με τάστρα. Με τα λόγια, λέγε η Αγιά μου, χτίζει ανόγια και κατόγια. Με τα λόγια, χτίζει ανόγια και κατόγια. Μου μιλούσε για τα πράγματα που θα κάναμε μαζί όταν χώριζα. Με βομβάρδιζε καθημερινά με τον έρωτά του και ξαφνικά από ένα παράπονο δικό μου είχε θυμώσει, είχε κνευριστεί. Μου φώναζε σαν ιστερικό στο τηλέφωνο και έτσι απλά εξαφανίστηκε. Να σου πω εγώ τι θα έγινε. Επειδή εσύ δεν του δώσε σεξ, πήγε αλλού να βρει σεξ και ή βρήκε την αφορμή που έψαχνε για να σε ξαποστείλει. Περίμενα μέρε, εβδομάδε, μήνε να στείλει κάτι, δεν έστειλα ούτε εγώ. Τελικά αυτό ήταν έρωτα ή μια κοροϊδία. Με ήθελε μόνο για το σεξ και αφού δεν το πήρε, λάκησε. Ναι, ήταν μια κοροϊδία. Σε ήθελε μόνο για το σεξ και αφού δεν το πήρε, λάκησε. Ναι, ναι, σε ήθελε μόνο για το σεξ. Όταν κάποιο σε θέλει μόνο για το σεξ, άμα του το δώσει, φεύγει. Και άμα, μην του το δω, άμα δεν του το δώσει, πάλι φεύγει. Οπότε κάνει σεξ με κάποιον μόνο αν θέλει εσύ να κάνει σεξ. Όχι επειδή σου ζητάει αυτό να κάνετε σεξ. Άκουσα τόσα μεγάλα λόγια, πίστεψα σε έναν απίστευτο έρωτα και ξαφνικά έμεινα στο απόλυτο τίποτα τρισχυρότερα από ό,τι ήμουν πριν. Στο γάμο που συνέχιζε να καταραίει. Τι ήταν όλο αυτό, θέκλα μου, αυτό ο άνθρωπο ένιωσε έρωτα για μένα ή απλώ έπαιζε. Ευχαριστώ. Αυτό ο άνθρωπο, ξεκάθαρα όπω τον περιγράφει, είναι ένα παίχτε και έπαιξε. Έπαιξε αυτός, έχασες εσύ. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι ένας παίχτης που έπαιξε και έχασες. Έχασες τη ψυχική σου ηρεμία. Ιστερόγραφο. Μετά την εξαφάνιση αυτού του τύπου, εγώ κατέρευσα πλήρως ψυχολογικά. Ενεργοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό η διοψυχαναγκαστική διαταραχή και η κατάθλιψη που προεπήρχαν μέσα μου και έφτασα να θέλω να βάλω τέλος στη ζωή μου. Τίποτα πια δεν είχε νόημα παρά μονάχα οι μονικές ψυχαναγκαστικές σκέψεις που βασάνιζαν το μυαλό μου. Νόμιζα ότι είχα κολλήσει HIV από αυτόν και έτρεχα από εργαστήριο για εργαστήριο σε εργαστήριο για να βγάλω εξετάσει. Έβγαιναν αρνητικέ, αλλά εγώ δεν ηρεμούσα. Τελευταία πήγα στο checkpoint και από τότε νομίζω ότι κόλλησα HIV από εκεί. Ούτε από τα εργαστήρια που πα να κάνει τεστ για HIV κολλά HIV, ούτε από το checkpoint CY ή το checkpoint.gr κολλάς HIV. Δεν κολλάς HIV από το τέστινγκ πουθενά. Βούλιαξα και βουλιάζω στην κόλαση. Θέλω να πεθάνω. Πήρα και εξακολουθώ να παίρνω χούφτες ψυχοφάρμακα, αλλά μέχρι σήμερα παλεύω με τους δαίμονες και τα τέρατα της αρωτιστημένης σκέψης μου. Σε ευχαριστώ που με άκουσες και περιμένω με αγωνία την απάντησή σου. Οι εξωσυζυγικές σχέσεις είναι επικίνδυνες για όλους τους ανθρώπους και ειδικά για τους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι, και που έχουν προϋπάρχουσα ψυχική διαταραχή. Είναι επικίνδυνο σπόρο εξωσυζυγικές σχέσεις, εκτός του ότι έρχεται να καταστρατηγήσει την υπόσχεση πίστης που έχουμε δώσει στο σύντροφό μας με τον γάμο, είναι και επικίνδυνες για την ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Έμπλεξες φιλενάδα με έναν παίχτη, ο οποίος έπαιξε και έχασε λόγω ενοχών που νιώθει για τα φιλιά του εναγκαλισμού και του ψευδέστηση του έρωτα που ε, βίωσε με αυτόν, έχει ενεργοποιηθεί και η ψυχαναγκαστική σου διαταραχή και ο φόβο που έχει με υποσκόλληση HIV από εκεί που πήγε να κάνει εξετάσει είναι καθαρό ψυχαναγκασμό και δεν είναι πραγματικότητα. Πέρα από τις χούφτες ψυχοφάρμακα που παίρνεις, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε και ψυχοθεραπεία και να σιγουρευτείς ότι πας στον κατάλληλο ψυχίατρο ο οποίος στοχεύει ακριβώς σε αυτό που έχεις. Χρειάζεται να κάνουμε καλή έρευνα αγοράς προκειμένου να πάμε σε ένα ψυχίατρο τον οποίο να εμπιστευόμαστε και να δείχνει πραγματική έγνοια και προσοχή, να δίνει προσοχή στα συμπτώματα μας, να έχει μαζί μας επικοινωνία τακτική ώστε να βλέπει πώς αντιδρούμε στα φάρμακα κλπ. Και και Αλλά στη δική σου περίπτωση χρειάζεσαι οπωσδήποτε και ψυχοθεραπεία και μάλιστα οξία ψυχοθεραπεία. Ήσουν αποδυναμωμένη σε ένα γάμο νεκρό με έναν άνδρα που όταν του έλεγε ότι δεν ικανοποιήσουν συναισθηματικά από αυτά που είχε, σου είπε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αντί να πας τότε να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία, να ενδυναμωθείς, και να βρεις τη δύναμη μέσα σου να χωρίσεις για εσένα, παρασύρθηκε στην εύκολη λύση του να φτιάξεις μια εξωσυζυγική σχέση, η οποία να σου τονώσει προσωρινά το εγώ, να σου τονώσει προσωρινά συναισθηματικά την κατάσταση, αλλά στην πραγματικότητα να σε καταδικάσει σε χειρότερο συναισθηματικό πέσιμο, όπως τον εθισμό. Όπω ένα ανεθισμένο που παίρνει το ναρκωτικό, όσο λειτουργεί το ναρκωτικό είναι στα ύψη, όταν σταματήσει η δράση του ναρκωτικού πέφτει πολύ άσχημα συναισθηματικά και ψυχολογικά. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε οξία ψυχοθεραπεία, όπως και δίποτε. Και το πρόβλημά σου δεν είναι αυτός ο παλιός πρώην ο που έπαιξε μαζί σου και έχασες. Το πρόβλημά σου είναι η αδυναμία σου να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου και το γεγονός ότι παραμείνεις, παραμένεις σε ένα γάμο προβληματικό χωρίς να κάνεις κάτι ουσιαστικό εσύ για να διορθωθεί αυτός ο γάμος. Είτε με θεραπεία ζευγαριού ή αν το θέλει και ο σύζυγος και το θέλεις και εσύ, είτε με χωρισμό. Όταν μένουμε παγιδευμένοι σε καταστάσεις αφύσικες και ψυχολογικά μη υγιείς, τότε κινδυνεύουμε να είμαστε εύκολη λία στους παίχτες και στους ανθρώπους οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν την ψυχική μας και συναισθηματική μας αδυναμία και αντί να ενδυναμωθούμε και να λύσουμε τα προβλήματα μας, αποδυναμωνόμαστε ακόμη περισσότερο και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο άσχημων σκέψεων και κυλίσματος ψυχολογικού. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να επικοινωνήσεις άμεσα με τον ψυχίατρό σου, να το επικοινωνήσεις αυτό που λες ότι σκέφτεσαι τόσο αρνητικά για τον εαυτό σου και να ξεκινήσεις οπωσδήποτε και ψυχοθεραπεία. Σε παρακαλώ. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά.